Σήμερα, α, να πάμε πρώτα στο... Για τον Τζόλι οπωσδήποτε, Κώστα. Ναι. Για τον Τζόλι. Ναι. Που τον υμνούμε όλοι, τον πάω το παιδί πάρα πολύ. Ωραίος. Μην μπει στο λούκι αυτό... Πολύ μιλάει. Στην ηλικία αυτή και ζητάει αστεία πράγματα. Όπως στο Καραϊσκάκης προχθές που δείχνει μέσα, ναι. Ενώ έχει πέσει έξω από τον Πειραιά. Αυτά τα καλογιοζύρια για να τα σταματήσει. Και σήμερα γίνεται φάση. Ζητάει φάουλ, έχει φύγει όλος ο Άρης μπροστά και ο Τζόλις έχει μείνει πίσω και γονατσό, ζητάει φάουλ. Και έχουν γυρίσει ο Σφιντέρσκι, ο Μπίσεσβαρ, όλοι και από πίσω ο Τζόλις. Νέο παιδί, όχι, μη. Ενώ είναι το παιδί, δείχνει τόσο ωραία στοιχεία. Τόσο ωραία στοιχεία, πραγματικά. Και στα μαρκαρίσματά του να γίνει λίγο καλύτερο. Πολλά αντιαθλητικά βλέπω, πολλά φάουλ βλέπω και ιστορίες. Αύριο μην γράψετε για το στόχο τι μεγάλο παιχνίδι έκανε. Θα σας σκίσω τις εφημερίδες και τα site κατευθείαν. Μπαμ, θα σας τα σκίσω. Στόχ και έκανε, τι έκανε ο στόχ. Ούτε μια τριπλίτσα δεν έκανε. Έπαιρνε την μπάλα στο ανύπαρκτο δεξιάκρο της άμυνας του Άρη, την έπαιρνε. Σαν να υπάρχει ένα κοκκέρι. Ναι. Έκανε. Ποτέ δεν πήγε σε ένα, την έφερνε στο εξωτερικό και έκανε καλές σέντρες. Τρεις καλές σέντρες. Θα μας πείτε για το στόχ τώρα, μαλάκ να μην πω. Η διαφορά που προσέφερε ο στόχο ήταν με τον Ολυμπιακό το στημένο στην κεφαλιά του Βαρέλα που το πιάνει και σήμερα πάλι το στημένο που βάζει ο Βαρέλα. Ναι. Αυτό ο Πάοκ δεν το είχε. Ναι, σωστό. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Αλλά μην ειδοποιήσουμε το στόχ. Ναι, αλλά αυτό το προσέφερε. Ναι. Πολλούς χαιρετισμούς, σύμφωνο γενικά και κλάδες. Παιδιά, να είστε καλά. Μάζαρε, σε όλη την παρέα, να είστε καλά, παιδιά. Τι ωραία είναι εκεί. Όσοι μας στηρίζετε εκεί. Ξέρεις τι ωραία είναι εκεί. Έξι φορές έχω πάει το σύμφωνο. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω, έξι φορές έχω πάει. Το μεγαλύτερο φυτό είναι το σέλινο. Πού? Στη Σύμφωνο. Στη Σύμφωνο. Δεν έχει δέντρα. Γι' αυτό είναι πανέμορφη. Αυτό... Στο κάμπινγκ έχει ένα δεντράκι μέχρι εδώ και είναι από κάτω στριμωγμένες έξι σκηνές. Κανονικά. Στο φυτό. Κάντε εξαιρετικό, νεολίστικο, ρε παιδί μου. Εγώ δεν τα μπορώ αυτά τα νησιά που δεν έχουν πλάτη. Ναι, και αυτό είναι. Τότε δεν μπορεί στα ελληνικά νησιά. Γιατί η Ρόδο είναι χωρί δέντρα. Τα δωδεκάνησα τώρα. Δεν είναι νησί, Ρόδο. Αστικό κέντρο είναι. Είναι. Ρε φίλε, 30 χρόνια άστο τώρα. Ξαναμέτρα τώρα, άλλα ξανά. Άντε, άντε τώρα, εντάξει. Έλα, σταμάτα τώρα, μην κλείνει. Το πήρατε φέτο τώρα, άστο. Εντάξει. Λοιπόν. Και φύγανε από όλου του τίτλου. Τι? Και έφυγε από όλου του τίτλου. Ναι. Λοιπόν, για να το πάρει. Κάτσε να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα. Φυσικά, για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ακούστηκε ότι ο Ίβιτς έχει νοικιάσει σπίτι στο Πανόραμα. Κάτι άλλο ακούστηκε. Ναι, ακούστηκε αυτό το πράγμα, σας το λέμε. Δεν ξέρω τι τα γράφει. Θέλω να πείτε ο Γρηγόρης. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Απίστευτη δήλωση. Πες την. Ακούω. Τι λέει, διάβασε. Διπλό ΠΑΟΚ στο Χαριλάου και ούτε ένας ΠΑΟΚΣΙΣ και αριανός στο πάνελ για καζούρα. Άρε Μαρνίτα, πόσα κατάδυσαν. Ναι. Τι να σήμερα, τι να, ποιος να έρθει. Καταρχήν, εδώ είναι ελεύθερο το σκηνικό. Δεν καλούμε κανέναν. Ωραία. Από εκεί και πέρα τώρα, σε αυτό το Άρης ΠΑΟΚ, άμα φέρω εγώ αριανό και ΠΑΟΚΣΙ να κάνει καζούρα, θα είναι κατάδια ότι φέρω. Τι να κάνει. Θα είναι κατάδια ότι φέρω. Να κάνουν τι. Να πούνε τι. Ότι έλαβαν δύο γκολ ο Άρης στην ΑΕΚ από το πουθενά. Ενώ η ΑΕΚ πρέπει να κάνει 0-3 στο ημίχρονο και στο τέλος δεν μπορεί να το κρατήσει και χάνει την πρόκριση. Να πει τι ο Αριανός, να γιορτάσει σήμερα τα 50 χρόνια από το Κύπρο του 70, σαν σήμερα πριν 50 χρόνια. Ο ΠΑΟΚΣΙΣ να πει τι, κακός ήταν ο ΠΑΟΚΣΙΣ. Σήμερα ο ΠΑΟΚ ήταν μέτριος. Να μην το πω ότι ήταν κακός. Βρήκε τα κενά του Άρη. Ο Άρης. Να πούμε και το άλλο. Ο Άρης. Το προηγούμενο μήνα μίλησε ο Χαριστέας, τα συμφώνησε με τον Ματίγια. Μένει ο Μπρούνο Γκάμα, μένει ο ένας, μένει ο άλλος. Ρωτάω εγώ, υπογραφές πέσαν, θα πέσουν. Τι κάνανε, το παραμύθι του Χαριστέα με τον πρόεδρο, να πείσουν τους παίκτες ότι κάτι γίνεται καλό, είμαστε κοντά, να παίξουν στο κύπελο για να πάρει όλο στο κύπελο. Αποκλείεται ο Άρης από το κύπελο και σας ρωτάω εσάς όλους τώρα εγώ εδώ πέρα. Πήρε ο Άρης υπογραφή ενός από αυτούς που είναι να μείνουν. Μπάκα. Έναν. Καταρχήν αυτό που λες για τον Άρη είναι κρίσιμο το επόμενο 48ωρο. Περίμενε. Γιατί... υπογραφή έχει. Θα σου πω τώρα, περίμενε. Βάζω αυτό που σου λέω. Ναι. Το επόμενο 48ωρο είναι πολύ κρίσιμο για τον Άρη γιατί 30 του μηνός λήγουν τα συμβόλαια του Κουέστα, του Ματίγια, του Γκάμα, του Κόρχουτ. Έχει φύγει ο Λάρσον με τον Ιντέγε και σε περίπτωση που 30 του μηνός. Τι Ιντέγε, δεν κινεί, δεν έφυγε.
Ο Ντεκινή φεύγει στο τέλος περίοδου, κανονικά. Ναι. Με το πουλήσει περίοδο. Έχει συμβόλαιο. Ο Ντεκινή έπρεπε να σα πλακώσει το ξύλο. Βάζετε αυτόν τον μαύρο τον άνθρωπο τον Ιντέγε. Και δεν βάζετε τον Ντεκινή εννιάρι. Εννιάρι τον Ντεκινή που έχει καλύτερο κεφάλι. Τραυματίστηκε. Καλύτερη κίνηση. Ποιο τραυματίστηκε. Στο ζέσταμα. Εγώ έμαθα ότι δεν τραυματίστηκε στο ζέσταμα. Αλλά αυτό. Ναι. Και αυτοί στο επόμενο 48 ώρα, αν δεν έχουν υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον Άρη, δεν παίζουν μετά τον Παναθηναϊκό κανένα μάτς. Και τι έγινε, του χρόνου τι θα γίνει. Και σήμερα δεν έκανε ούτε μία αλλαγή. Ναι. Εντάξει, αυτό. Σήμερα πώς ερμηνεύεται το γεγονός ότι δεν έκανε αλλαγή ο προπονητής του Άρη. Τι θέλει να δείξει. Δεν έχω παίκτες. Δεν έχω παίκτες. Ναι. Και εσύ και τι υπέγραψες, ρε βλάκα, σε μια ομάδα που δεν θα έχει παίκτες. Άρα σε παραμύθια ο Χαριστέας. Άρα το Χαριστέα πρέπει να βαρέσει κεφαλιά. Δηλαδή ήρθες, δεν ήξερες τι γίνεται. Και τώρα μας δείχνεις τι. Αφού ήρθες, φάει τα σκατά και κοίταξε να τα διορθώσεις. Ήρθες, σε πίσω. Υπέγραψε αυτός. Ο Ένινγκ. Ναι. Ναι, δύο χρόνια. Δύο χρόνια υπέγραψε ο Ένινγκ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τώρα τι μας λες. Αφού υπογράφεις, μένεις παραπονούμενος σε 10 μέρες και λες, μα τι γίνεται, μα δεν έπρεπε να προνοήσεις. Εμένα με είπα να πάω σε δουλειές με καλύτερα λεφτά και δεν πήγα. Γιατί προνόησα ότι εκεί που θα πάω είναι τετελεσμένο το γεγονός. Είναι σαν τη μυοκαρδιοπάθεια του αλέφαντου. Τρία χρόνια ζωή. Τελειώσαμε. Μετά έρχεται ο θάνατος. Δεν σε σώζουν τα φάρμακα, δεν σε σώζουν οι εγχειρήσεις. Δεν υπάρχει εγχείρηση.